Ώρες αγωνίας για τη Μαριούπολη μετά την απόρριψη στο ρωσικό ταλαισίγραφο για παράδοση της πόλης από τις Ουκρανικές αρχές. Σύμβουλος του Δημάρχου της πόλης ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να εμπιστευτεί τις υποσχέσεις της Ρωσίας για τήρηση των ανθρωπιστικών διαδρόμων για όλους τους αμάχους, αν παραδώσουν τα όπλα, και πως οι υπερασπιστές της πόλης δεν θα παραδώσουν τα όπλα και θα πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη. Στην Ουκρανική πόλη περίπου 300.000 κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πόσιμο νερό ή θέρμανση, με ελάχιστα τρόφιμα και φάρμακα. Περνούν τον περισσότερο χρόνο σε καταφύγια και υπόγεια, ενώ φοβούνται να χρησιμοποιήσουν ακόμη και τους ελάχιστους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που ανοίγονται. Ουκρανικές αρχές έχουν τονίσει ότι 8 στα 10 κτίρια έχουν χτυπηθεί στην πόλη, ενώ έχουν μιλήσει ακόμη και για πτώματα στους δρόμους. 8 ανθρωπιστικοί διάδρομοι έχουν συμφωνηθεί για την έξοδο των ανθρώπων από τις Ουκρανικές πόλεις, αλλά όχι από την εμπόλεμη πόλη της Μαριούπολης, όπως δήλωσε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας, που πρόσθεσε πως οι προσπάθειες να φτάσουν στη Μαριούπολη ανθρωπιστικές προμήθειες συνέχισαν να αποτυγχάνουν. Η κατάληψη του Κιέβου παραμένει βασική προτεραιότητα για τις ρωσικές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους ρωσικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν κατοικίες και εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ποντίλσκι. Οι κάμερες αποτύπωσαν το χτύπημα και τις τραγικές σκηνές που ακολούθησαν, με την πυροσβεστική να δίνει μάχη με τις φλόγες και τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν μέσα στα συντρίμια να βρουν εγκλωβισμένους πολίτες. Οι εικόνες που καταγράφονται με το φως της ημέρας είναι αποκαρδιωτικές. Συντρίμια, καμένα και κατεστραμμένα παντού. Συνεχώς ηχούν οι σιρήνες στην πόλη Λβίβ της δυτικής Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκε επίθεση με ρωσικούς πυράβλους στα δυτικά της χώρας, σε χώρο εκπαίδευσης στρατιωτών. Ρωσικά πλοία βομβάρδισαν για πρώτη φορά την πόλη της Οδυσσού το πρωί. Οι κάτοικοι είναι τρομοκρατημένοι, καθώς πιστεύουν πως το λιμάνι της Οδυσσού θα είναι ο επόμενος στόχος που θα επιδιώξει να περικυκλώσει και να βομβαρδίσει ο ρωσικός στρατός μετά τη Μαριούπολη και το Μικολάιβ. Την ίδια ώρα, το γύρο του κόσμου κάνουν ανθρώπινες ιστορίες που σοκάρουν. Όπως αυτή του 11χρονου που ταξίδεψε ολομόναχος από την Ουκρανία προς τα σύνορα. Το κλάμα του συγκλώνησε τους πάντες. Επί μέρες, με μερικά στοιχεία για το πού πάει γραμμένα στο χέρι του, ταξίδεψε μόνος και τελικά κατάφερε να φτάσει στη Σλοβακία και να συναντήσει εκεί τα αδέρφια του, αφήνοντας πίσω τους γονείς του, που με υπερηφάνεια σήμερα λέει πως τον εμπιστεύτηκαν να κάνει ακόμη και μόνος του το ταξίδι προς την ελευθερία. Она мне желала очень, ну, большой удачи, чтобы я не плакал и не грустил. Да, очень, мне было очень страшно. Я себя чувствовал очень ужасно, хотелось очень плакать, потому что я всегда был с мамой, и это первый раз, когда я уехал от нее. 27-χρονη Ουκρανή με το λίγων εβδομάδων μωρό της έζησε έναν από τους βομβαρδισμούς μέσα στο σπίτι της. Η κουβέρτα που το είχε σκεπάσει λέει ότι το έσωσε από βέβαιο θάνατο όταν τα τζάμια του σπιτιού έπεσαν πάνω τους μετά την έκρηξη. Με δάκρυα στα μάτια εξηγεί πως ένιωσε όταν είδε λουσμένο στα αίματα το παιδί της και τον τρόμο που πήρε μέχρι να καταλάβει ότι το αίμα ήταν από δικά της χτυπήματα και ότι το μωρό δεν είχε ευτυχώς χτυπηθεί. Я кричу, Дима забирает, я кричу, она вся в стекле, вся в крови, он мне говорит, Оля, это твоя кровь, это не ее.